Ήδη από χθες το βράδυ αναρτήθηκαν για 7 εκατομμύρια περίπου ιδιοκτήτες ακινήτων τα καθαριστικά κρέμφια. Αποτέλεσμα σήμερα, Δευτέρα πρωί, να έχουν ενημερωθεί στα email τους για την έκπτωση πλέον της εκαθάρισης του έμφυα για ακίνητα που είχαν στην κατοχή τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Αναρτάται για πρώτη φορά ο έμφυα τόσο νωρίς και αυτό γίνεται με την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας να αυξηθούν οι δόσεις κατά μία, δηλαδή οι δόσεις που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να ξεκινάνε για τον έμφυα στο τέλος Μαΐου να πληρώνεται η πρώτη δόση, πλέον έρχεται ένα μήνα νωρίτερα και θα πληρωθεί στην 1η Απριλίου και θα κλείσει ο αριθμός των δόσεων στο τέλος Φεβρουαρίου, πληρώνοντας φορολογούμενοι 11 δόσεις σε 11 δόσεις στο φετινό έμφυα. Ο φετινός έμφυα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχει μια ουσιαστική διαφοροποίηση και αυτή έχει να κάνει με την ασφάλιση των ακινήτων. Η ασφάλιση που να ξεκαθαρίσουμε στους πολίτες για να μην υπάρξουν δυσερμηνίες και να θεωρηθεί ότι είναι λανθασμένο ο έμφυα, για να λάβει την έκπτωση ένα ακίνητο θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο τουλάχιστον για 3 μήνες κατά το έτος 2023 με ένα ποσό ασφάλισης τουλάχιστον 900 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο και επίσης θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο σωρευτικά και για τις 3 κινδύνους, δηλαδή την πυρκαγιά, την πλημμύρα και το σεισμό. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν λαμβάνει τη συγκεκριμένη έκπτωση. Το προηγούμενο διάστημα τόσο οι ασφαλιστικές εταιρείες όσο και οι πολίτες είχαν δηλώσει τα ακίνητα που ήταν ασφαλισμένα. Σε κάθε περίπτωση όμως που πολίτης, ιδιοκτήτης ακινήτου, υπόχρεος στον έμφυα, διαπιστώσει στο εκαθαριστικό του έμφυα ότι υπάρχει λάθος, όποιο και αν είναι αυτό, είτε λιγότερα τετραγωνικά, λιγότερα ή περισσότερα τετραγωνικά, είτε κάποιο ακίνητο στο οποίο απέκτησε εμπράγματο δικαίωμα μέσα στο 2023 δεν είναι δηλωμένο ή είναι λανθασμένα δηλωμένο, προς το τέλος Απριλίου και λίγο πριν την καταληκτική ημερομηνία της πρώτης δόσης θα ανοίξει ξανά η πλατφόρμα του ε9 για το έτος 2023, ώστε αυτή η κατηγορία των πολιτών να μπορέσουν να κάνουν τις διορθώσεις και να πληρώσουν τον έμφυα που πραγματικά τους αναλογεί. Βέβαια, άξιο αναφοράς είναι ότι για τον Έλληνα η κατοικία και η σχέση του με το ακίνητο είναι ιδιαίτερα στενή και αυτό φαίνεται από την αγωνία των πολιτών να πληρώσουν τον έμφυα ένα διόλου ευκαταχρόνητο ποσό για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ένα ποσό που πλησιάζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι το ποσό με ο φόρος αυτός με τη μεγαλύτερη εισπραξιμότητα για τα ταμεία του ελληνικού δημοσίου. Πέραν λοιπόν της όποιας διευκόλυνσης δίνεται στους πολίτες καταβάλλοντας τον έμφυα σε 11 δόσεις, θα είναι και μια σημαντική ένεση ρευστότητας στο κρατικό κορβανά και μάλιστα θα έρθει νωρίτερα κατά ένα μήνα από ό,τι είχε προϋπολογιστεί.